Καλησπέρα, η Μάγκελος έχουμε βίντεο. Λοιπόν, σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στα Βελίσκια. Έχω έρθει για μια δουλειά. Δεν θα πω τι δουλειά είναι, είναι απόρριτο. Λοιπόν, μια και είμαστε εδώ στα Βελίσκια, που έχω έρθει μόνο άλλη μια φορά στη ζωή μέχρι τώρα. Όχι και πολλές φορές. Είναι και λίγο μακριά. Λόγω του πλαστιακού. Δεν είναι το ότι πιο βολικό να έχεις εδώ, γιατί ο πλαστιακός κάνει πολλές ώρες να το περιμένει σε 10 και 20 λεπτά. Θα να πω, δεν αξίζει. Λοιπόν, θυμάμαι το δρόμο για να πάω στην πλατεία πάνω. Κάτι θυμάμαι, όχι πολλά. Σήμερα δεν έχει καθόλου ήλιο. Πολύ συννεφιά. Λοιπόν, τώρα υποθέτω, δεν είμαι σίγουρος, ότι πάω καλά. Λοιπόν, αυτό το βίντεο σχέση με τα τελευταία που έχω κάνει δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το πολύ 15 λεπτά. Αλλά έτσι κι αλλιώς τα Βελίσκια δεν είναι κάτι ιδιαίτερο που να αξίζει παραπάνω ώρα. Εντάξει, είναι ωραία, είναι απαλά. Πάντως γενικά εδώ περιοχή είναι τα Βελίσκια. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα τυφλά, δεν πάμε ακριβώς με σιγουριά και σύνεση ότι πάμε καλά, αφού έχω έρθει μόνο μια φορά. Τι ωραία παιδιά περιοχή που είναι εδώ. Είναι απίστευτο. Με έχει εκπλήξει. Έχει πολύ ωραία σπίτια. Και μόνο κατοικίες, αλλά και πολλές κατοικίες. Αλλά εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο είναι οι μονοκατοικίες. Και στην περιοχή που μένω εγώ έχουμε μονοκατοικίες, αλλά είναι πολύ λίγες. Δεν έχει ένα γηπεδάκι. Θυμάμαι τι μου το είχαν πει τα παιδιά στην ομάδα. Μπράβο παιδιά, γήπεδο. Τι ωραία που είναι. Μου αρέσει. Βέβαια, δεν θυμάμαι αν ήρθα από εδώ. Θυμάμαι λίγο πιο πάνω από το σταθμό του πλαστιακού εδώ στα Βελίσκια. Έχει μια γέφυρα, την οποία αν την περάσεις βγαίνει στην πλατεία. Τώρα το είπα και προηγουμένως, πάμε λίγο στα τυφλά. Πάμε όπου να είναι, δεν πειράζει.
Μέρες έχουμε, μπορούμε να σταματήσουμε μια μέρα για να βρούμε το δρόμο. Γιατί σας είπα και προηγουμένως, αυτό το βίντεο δεν θα είναι πολύ μεγάλο. Να, μονοκατοικία. Κι άλλοι εδώ. Δυστυχώς εμείς μένουμε σε πολύ κατοικία. Που είναι σχαμερό. Α, εντάξει, εγώ έχω δεθεί με το σπίτι μου στην Αθήνα. Και δεν θέλω να το αφήσω, να φύγω από την Αθήνα. Εδώ είναι όλες οι δουλειές. Και οι γιατροί, και οι φίλοι, και εδώ τα παιδιά, η ομάδα, όλα είναι εδώ. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, θα είμαι σωστά. Κάτι βλέπω εκεί και βλέπω κάτι χαμηλό. Εγώ, το θυμάμαι, το θυμήθηκα. Εδώ είναι η οδός Κέκυρας. Από εκεί η θεία είναι η γέφυρα. Ρε φίλε, τότε πάμε μια χαρά. Και ξέρω και πώς να γυρίσω. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Ναι, σωστά. Α, τι ωραία. Ίσως να υπήρχε άλλος δρόμος να έρθουμε και εγώ θα πω το μεγάλο. Εντάξει, δεν τα έχω κάνει, τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, για να δούμε, είναι αυτό που νόμιζα. Α, εδώ ευθεία. Ναι, νάτε, την είδα. Τέλεια. 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 Α, ορίστε, υπήρχε και πιο σύντομο δρόμος. Να η γέφυρα που σας έλεγα. Ποτάμι τίποτα. Καλά, δεν έχουμε ποτάμια. Στερά και πω η Ελλάδα. Αλλά εδώ έχει μια μικρή ανηφόρα. Λοιπόν, τώρα το θυμάμαι, ξέρω το δρόμο. Πάμε όλη ευθεία. Να, δείτε πως είναι. Εδώ είναι κοντά τα εκπαιδευτήρια Δούκα που είναι ιδιωτικά. Εγώ τα ιδιωτικά σχολεία δεν τα πάω καθόλου, είναι πολύ άσχημος τρόπος με παιδεία σε όλο αυτό. Θα μου πεις στην Αμερική όλα τα σχολεία είναι ιδιωτικά. Λόγω του καπιταλισμού που κυριαρχεί στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Εδώ κυριαρχεί το δημόσιο. Όλα στο κράτος. Δεν βλέπουμε τίποτα εμείς παραπάνω. Μόνο αν θέλουμε να μάθουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, φωτιστήρια και πάει λέγοντας και κέντρα. Εδώ παντού όπου και να κοιτάξει, βλέπει σχολικά από τα ειδικά σχολεία της περιοχής. Εντάξει, στην περιοχή μένουν εγώ είχαμε τα Ναύρητα και τον Άγιο και τον Σαν Ζωζέφ από ιδιωτικά σχολεία. Τα Ναύρητα είναι μέσα στο Συγκρού, το πρωτότυπο σχολείο Ναύρητα, είναι συλλέγεται το πλήρες όνομα. Και το Σαν Ζωζέφ είναι στη Λυκόβρισκοντα. Είναι λίγο, είναι τα ιδιωτικά, είναι κυρίως για τους πλούσιους. Για αυτούς που δεν έχουν πρόβλημα να χαλάσουν ένα 13.000 ευρώ. Μέσα παιδί σου περιγράμματα, ιδιαίτερα αριθμού. Καλά, εγώ πλέον δεν έχω να ανησυχώ με σχολείο, αυτό έχω τελειώσει. 57 και 65. Δεξιά κάτω, ορίστε, να κι άλλο εδώ. Λοιπόν, φτάσαμε στην πλατεία, παιδιά. Είναι μεγάλη μου τιμή να σας ανακοινώσω ότι φτάσαμε στην πλατεία. Και ευτυχώς που ξέρω και πώς να γυρίσω. Αλλιώς θα είχαμε βλέψει άσχημα χανόμασταν. Καλά, βέβαια, εγώ σπάνια χάνομαι.
Γενικά επιλέγω εύκολους δρόμους. Α, τι ωραία, εδώ είμαστε. Αχ, αμάν έβγαλε ήλιο. Εγκαβώνει. Λοιπόν. Καλωσορίστε τη Αβριλίσια. Ορίστε η πλατεία. Όπα, έχει και φίξες. Ξέρουν να κινητά και τους υπολογιστές. Καλά, εμένα σπάνια με έχουν βοηθήσει αυτές τα φίξες. Έχω πάει και στο Mall, έχω πάει και στο Fixers στη Μύκονο και το μόνο που μου λένε όλοι αυτοί οι τύποι μου λένε πηγαίνετε στην εταιρεία. Ποτέ δεν μου έχουν επιφέρει εδώ να στα φτιάξουμε. Εδώ φτιάχνουν μόνο αν είσαι πεσμένη η οθόνη, αν κολλάει, αν δεν φορτίζει, αν έχει πρόβλημα μπαταρία και πάει λέγοντας. Είναι κλασική ελαδάρα είναι. Κλασική ελαδάρα. Η τσιγκουνιά σε έπακρο. Έχει και ΟΠΑΠ, έχει και Γερμανό, βλέπω εδώ, τέλεια. Τέλεια είναι. Οπ, τι είναι αυτό. Α, ο, τι λέει πνευματάκια μου. Τι βλέπω πνευματάκια μου. Εδώ έχει ένα σταυροδρόμι. Να το, βέβαια κι εσείς. Και εδώ κι εγώ, τότε κι εσείς. Πάμε να συνεχίσουμε την κάθε πλατεία. Λες και εδώ στην περιοχή αυτή έχουμε πολύ σπάνια. Τελευταία φορά που είχα έρθει εδώ στα Βιλίσια ήταν πριν από ένα χρόνο. Και να είμαι ειλικρινής, δεν τα πολύ θυμόμουν πως είναι ακριβώς. Είχε άλλη εικόνα στο μυαλό μου. Τότε στον έμεθο.
λοιπόν, σιγά σιγά να σας αποδεσμεύσω. Βεντέλη. Πάω και Βεντέλη από εδώ, μπράβο. Θα μου πεις ότι δεν είναι η Βεντέλη, είναι πιο γονή περιοχή. Καλά, βέβαια η Βεντέλη είναι τεράστια, δεν μπορείς να τη δεις όλη με τα πόδια, πρέπει να πάρεις το κίνητο υποθετικά. Εγώ πες τη Βεντέλη και τρεις φορές. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν ο Ντεβιάκη, είμαστε με πέρα στα Ριλίσια. Ευχαριστώ πολύ που είμαστε τέλος που παρακολουθήσατε φυσικά. Απ, έχει και Everest, φαίνεται εκεί στην ευθεία. Πάμε μέχρι εκεί. Εδώ που είναι λίγο πιο ωραία κατοικημένα, μου θυμίζει λίγο ηλιακό χωριό, Ηράκλειο, Νέα Ιωνία. Τα φυκάκια που είναι πολύ ωραία κατοικημένα. Πάρισε στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα κάποια στιγμή στο μέλλον θα πάμε και στο κέντρο μια βόλτα. Τώρα πού να πάω στο κέντρο. Εκεί Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Μετασουργείο, Ομόνια. Που καλά στην Ομόνια είναι πολύ επικίνδυνο, το όλο ξέρουμε. Αν και τότε το έχουν επιστρατοποιήσει λίγο το όλο θέμα. Έχουν κάνει πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά. Δεκαετία του 2010. Που ήταν και η οικονομική κρίση αλλά και τα βλήματα της χώρας μας. Βελαδιστάν. Α, ξέρω που είμαστε. Αν συνεχίσουμε από εδώ θα βγούμε Μαρούς. Έχει λίγο δρόμο, είναι λίγο ζώρικο, αλλά τέλος πάντων βγαίνει. Λοιπόν, εντάξει. Δεν έχει τίποτα άλλο να δούμε, αυτό ήταν όλο. Λίγα πράγματα. Βασικά πράγματα. Πέρασε με κόκκινο. Είστε λιβερά, σας έρχεσαι με κόκκινο. Βασικά η Λαδιστάν. Πέρασε με κόκκινο και είχαν ήδη 46 αν έχετε κανένα αυτοκίνητο. Θα μπορείς να γίνει ατύχημα. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και είδατε αυτό το βίντεο. Είναι από τις φάνες που ασχολούμαι εδώ στα Ριλίσια, αλλά αυτό που θέλω να παραδεχτώ είναι ότι το μέρος αποζημίωσε με μεγάλο βαθμό. Είναι πολύ ωραίο. Μπορώ να πω ότι γαμάει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι ο βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Στο επόμενο vlog ή επόμενο βίντεο μέσα στο σπίτι μου. Οπότε το λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!